συνεδριάζουν από το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με όλες αυτές τις εξελίξεις και ιδιαίτερα μετά την πληροφορία που είχαν για την μαγνητοσκόπηση του διαγγέλματος, του βίντεο αυτό που είδαμε νωρίτερα, του κυρίου Κασελάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πληροφορίες πως κινούνται αυτές τις ώρες αρκετές ομάδες για να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, η πολιτευτής, υποψήφια βουλευτήνα στις προηγούμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι σε σύνδεση μαζί μας. Να τη δούμε, σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα, κυρία Μπέρδου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καζάνη... Ο ήχος και η εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καζάνη που βράζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ώρες, με εξελίξεις οι οποίες δεν τον φέρουν πάρα πολύ κοντά στη διάσπαση. Είδαμε κάποια στελέχη να αποχωρούν. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που θεωρούν πως αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν όμως και γίνονται συσκέψεις όλο το απόγευμα, όπως μαθαίνουμε, και από πολύ κορυφαία στελέχη και από ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν και προεκλογικά και μετεκλογικά τον Στέφανο Κασελάκη για να πάρει είτε πίσω το δημοψήφισμα, είτε για να πάρουν οι ίδιοι πίσω τη στήριξή τους στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, ποια είναι η σκέψη σας αυτές τις ώρες? Αρχικά να πούμε το εξής, ότι είναι μια κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, που είναι δυσάρεστη. Μακάρι να μην φτάναμε ως εδώ, όμως τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις και κάποια σχόλια και κάποιες παρεμβάσεις τελεχών σε πάνελ, στο δημόσιο διάλογο, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έφυγαν από τα όρια της πολιτικής κριτικής και έτσι λοιπόν κινήθηκαν οι διαδικασίες που γνωρίζετε, γιατί αυτές οι τοποθετήσεις δεν θίγουν τον πρόεδρο, θίγουν και το κόμμα και τα μέλη. Σαφώς και οποιαδήποτε εικόνα και οποιαδήποτε συνθήκη απειλεί τρόπον την άτη, συνεκτικότητα είναι κακή και ενοχλητική. Δεν θέλουμε να συμβαίνει. Όμως εδώ υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση, γιατί οι αποχωρήσεις είναι διατυπωμένες, δηλαδή δημόσια επιστολές των στελεχών κλπ. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται, ξέρετε, με όρους πολιτικούς. Γίνονται διάφορες διεργασίες. Θα περιμένουμε να δούμε. Μα αυτό δεν έκανε όμως ο κύριος Κασελάκης. Το ίδιο δεν έκανε. Ο κύριος Κασελάκης, παρεκάμπτοντας την Επιτροπή Δεοντολογίας και ανακοινώνοντας με μαγνητοσκοπημένο βίντεο το δημοψήφισμα από τη βάση, που δεν προβλέπεται στον ιστορικό κανονισμό του ΣΥΡΙΖΑ, στο καταστατικό, το ίδιο πράγμα έκανε και αυτός. Δηλαδή παρέκαμψε τις διαδικασίες. Ένα λεπτό. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή μετά την Επιτροπή Δοντολογίας για να γνωμοδοτήσει. Ο κύριος Κασελάκης έκανε προσπάθειες και βήματα σε όλες τις πλευρές για συζήτηση, διάλογο και ενότητα και εν πάση περιπτώσει προφανώς υπήρχαν, ξέρετε, όταν ακούς αυτές τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις με τον τρόπο που τουλάχιστον ακούστηκαν, δημιουργούν την πεποίθηση ότι αυτά τα στελέχη δυσκολεύονται να συνυπάρξουν στο κόμμα τη δεδομένη στιγμή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο όμως έχουμε εκλογές, έχουν τελειώσει εκλογές εδώ και ένα μήνα και ζούμε αυτή την κατάσταση. Σχεδόν δύο, με συγχωρείτε. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης προχώρησε στη δημοσιοποίηση του βίντεο σήμερα του γνωστού που, όπως λέτε, ανέφερε για το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας νωρίτερα, χωρίς να το έχει αποφασίσει αυτό η Επιτροπή Δεοντολογίας. Έκανε χρήση όμως ενός άρθρου του καταστατικού και από εκεί και πέρα τα συλλογικά όργανα θα κρίνουν τι θα συμβεί με τη γνωμοδότηση και με το κόμμα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει, νομίζω, να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και αυτό που θέλουμε, είναι ένα κόμμα το οποίο να έχει πρόταση για την επόμενη μέρα, γιατί τα κόμματα κρίνονται στην κοινωνία και τα κόμματα πρέπει να έχουν διέξοδο και απάντηση
σε αυτό που ψάχνει η κοινωνία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που είναι πάρα πολλά σήμερα. Αρκεί να υπάρχουν, γιατί... κυρία Μπέρδου, τα κόμματα, γιατί οδηγείται γιατί το λέτε αυτό. Γιατί οδηγείται σε περίεργα μονοπάτια. Μαθαίνω ότι τώρα συνεδριάζουν Φλαμπουράρης, Γεροβασίλη, Παπάς, Ραγκούσης, Θεοχαρόπουλος, Ξενογιανακοπούλου, Ζαχαριάδης, για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την πρόταση για δημοψήφισμα. Κάποιοι λένε ότι θα αποσύρουν τη στήριξή τους στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω πώς θα είναι τη Δευτέρα. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε ως τη Δευτέρα να συνεδριάσουν τα όργανα και να δούμε τι θα πούν και μετά να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, η χώρα χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση και χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση αξιόπιστη που να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ρημαγδό, ναι, που έρχεται από την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, με αυτούς τους ανθρώπους που αποχωρούν, που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν, και κάποιους άλλους που θα το ανακοινώσουν αύριο οι υπόλοιποι της ομπρέλας, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει λόγος να συζητάμε για δημοψήφισμα ή αν έχει ξεπεράσει η αποχώρηση αυτών των ανθρώπων την ανάγκη για δημοψήφισμα, οπότε θα επέλθει και μια ηρεμία στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες, αλλά αυτό που λέτε έχει βάση, δηλαδή εφόσον υπάρχουν οι αποχωρήσεις, πιο ακριβώς θα είναι το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Μένει να το δούμε. Η αλήθεια είναι πως δεν αφορά, οι δηλώσεις αποχώρησης δεν έγιναν από όλα τα στελέχη που αφορά το δημοψήφισμα, πόσο ξέρω, και δεν ξέρω και αν θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε. Είναι λίγο τώρα, ξέρετε, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και κάθε 5 λεπτά γίνεται και κάτι διαφορετικό. Ναι. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε τη συνεδρίαση του οργάνου και μετά να ξαναμιλήσω. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ζητήσαμε να είστε σήμερα στο Δελτίο και είστε εκτός. Βλέπετε ότι μπορεί αυτές οι εξελίξεις να είναι τόσο ραγδαίες που να αφορούν ακόμη και την παραμονή κορυφαίων προσώπων στην κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω έτσι πολύ ευγενικά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, στο ποιος θα παραμείνει και το ποιος θα αποχωρήσει. Αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι όλοι θα σκεφτούν την ενότητα του κόμματος και θα θέλουν λοιπόν να δημιουργήσουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις και τον πλουραλισμό που πρέπει να έχει κάθε μεγάλη και δημοκρατική παράταξη για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.